Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια Τετάρτη θα είμαστε μαζί. Είναι η πρώτη μεγάλη Τετάρτη της εκπομπής. Νεοφώτιστη εκπομπή. Δεν κλείσαμε ακόμα ένα έτος. Ήδη όμως προμηνύεται ότι θα πάμε για πολλά έτη. Πόσο δε μάλλον με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, με αυτά τα οποία επιβεβαιώνουν την απόφασή μας να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Οι συνθήκες που ζούμε. Είδατε ο πόλεμος, είδατε η κρίση, είδατε οι τεχνητές κρίσεις, εν πάση περιπτώσει όπως τις ονομάζουν κάποιοι ότι δήθεν δεν θέλαν να φέρουν την κρίση αυτή ή εν πάση περιπτώσει τον κορονοϊό ή την οικονομική κρίση ή την βιομηχανική κρίση, την ενεργειακή κρίση και κάποτε συνέχεια βρίσκουν κάποια άλλη κρίση για να φέρουν στον τόπο, για να απομυζήσουν ακόμα και τα ελάχιστα χρήματα που έχει ο κάθε φορολογούμενος, είτε είναι Ευρωπαίος, είτε πόσο δε μάλλον Έλληνας που θεωρείται πιο φτωχή η χώρα σε μισθούς, σε παροχές και θα τα πούμε σήμερα εκτενέστερα. Σήμερα θα αναλώσουμε την εκπομπή μας, θα πούμε γιατί, ξέρετε, δεν μπορούμε μόνο να λέμε η Παναγιά μαζί μας στην εκπομπή. Αυτοί είμαστε Έλληνες, χριστιανοί Ορθόδοξοι, θα πούμε κάποια πράγματα σημαντικά σήμερα για τη Μεγάλη Εβδομάδα, για την Ορθοδοξία, τι μελιγενέστε, τι σκοπεύουν να κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι, να το πω εγώ έτσι, κάθονται και σχεδιάζουν, ξέρετε, την κρίση, σχεδιάζουν πώς αποβάλλουν τις θρησκείες από τα μυαλά μας, πώς αποβάλλουν τη θρησκεία σιγά σιγά, ξέρετε, από τα σχολεία, πώς αποβάλλουν τη θρησκεία με διάφορα τεχνάσματα, εν πάση περιπτώσει όπως ήταν και ο κορονοϊός, θέλουμε δεν θέλουμε, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουν να πείθουν την νεολαία, να απομακρύνεται από την Εκκλησία, αλλά επειδή έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν αυτό και έχουμε αυτά παραδείγματα, ότι το κυνηγάς πολύ δεν το πετυχαίνεις. Γυρίζει μπούμερακ και θα πούμε πολλά πράγματα και για αυτό σήμερα. Θα πούμε τις λύσεις που δώσαμε μέσα από αυτήν την εκπομπή σε προβλήματα, δύσκολα προβλήματα, άμεσες λύσεις, αφιλοκερδώς σε ανθρώπους εδώ της Μαγνησίας και σε όλη την Ελλάδα. Θα πούμε το σημαντικό έργο και θα το δείτε πόσο σημαντικό είναι, γιατί κάποιοι θα προσπαθούσαν ίσως με το μυαλό τους ή ακόμα σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι άπειροι να χλεβάσουν αυτό που κάνουμε, γιατί ξέρετε δεν μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι. Γιατί το να προσφέρεις κοινωνικό έργο, να βοηθάς συνανθρώπους σου, να λύνεις προβλήματα συνανθρώπων, να είσαι τεχνοκράτης και θα πούμε τι σημαίνει τεχνοκράτης και για άλλα επαγγέλματα, να δείτε λοιπόν ακόμα και σε πράγματα που συμβαίνουν, σε επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εν λειτουργία, ή εν πάση περιπτώσει ακόμα και ΠΑΕ ποδοσφαιρικές, γιατί είναι ανώνυμες εταιρείες, πόσο αφελείς είναι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί με τον ισχυρό δεν μπορείς να τα βάλεις και θα το καταλάβετε γιατί θα σας το πω τεχνοκρατικά, να δείτε ότι στην ουσία όλοι αυτοί δουλεύουν για τον έξυπνο. Έτσι λοιπόν εγώ σας καθοδηγώ εδώ και σας λέω. Θεωρητικά ο έξυπνος, θεωρητικά αυτός που έχει το πάνω μαχαίρι είναι το φανς. Δεν θα καθίσουμε να ασχοληθούμε, θα τα λέμε φυσικά, εάν αγόρασαν τα δάνεια χαμηλά. Δεν έχει καμία σημασία. Έχουν αυτή τη στιγμή το χαρτοφυλάκιο. Εσύ, εμείς, πρέπει να βρούμε τη δύναμη να τους πολεμήσουμε, να βρούμε τη δύναμη να είμαστε τεχνοκράτες και εσείς, δόξα τω Θεώ, τον έχετε στην οθόνη και θα σας το αποδείξω σήμερα εκτενέστερα. Θα δείτε πώς σώσαμε οικογένειες, πώς αυτοί οι άνθρωποι που ασπούν αυτές τις επιχειρήσεις και νομίζουν ότι καταφέρουν κάτι, στην ουσία δουλεύουν για το δυνατό. Γιατί τον δυνατό για να τον πολεμήσει, τον πολεμάς μόνο όταν σε φοβάται, όταν έχεις γνώσεις, υπομονή, επιμονή και τότε μόνο θα κερδίσεις. Γιατί αν δεν έχεις επιμονή και υπομονή δεν κερδίζεις ποτέ. Ας πάμε όμως να δούμε, είμαστε οι μόνοι ή τι αξία έχει η προσφορά όπως είναι και οι κληρώσεις οι δικές μας ή η μηνιαία προσφορά σε ιδρύματα. Για να δούμε, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, για βάλτε σε όλη την οθόνη λίγο, το θέλω λίγο έτσι το κοντρόλ παρακαλώ. Βλέπετε εδώ, είναι ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, δεν θα πω ονόματα, προσφέρουν μια επιταγή 10.000 ευρώ, ευχαριστώ Μαρία, στην Εκκλησία.
Είδατε λοιπόν, είναι μία ΠΑΕ, έχει να κάνει με εφοπλιστές και προσφέρει και πάντα βοηθάει ο Ολυμπιακός και άλλες ομάδες και άλλοι άνθρωποι εφοπλιστές βοηθάνε. Δόξα τω Θεώ, η χώρα μας έχει ευεργέτες, αλλά θέλω να σας το δείξω για να δείτε πόσο σημαντική είναι η προσφορά της εκπομπής που το κάνει κάθε εβδομάδα και κάθε τέλη του μήνα. Για να καταλάβετε τι δύσκολες εποχές ζούμε, την αξία να βοηθάτε το κανάλι, να βλέπετε όλες τις εκπομπές του Άστρα, πόσο δε μάλλον να πω ένα ευχαριστώ μεγάλο, νιώθω έτσι και χρονιάρες μέρες, δηλαδή μεγάλη εβδομάδα, να το πω ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Αυτή την αγάπη λοιπόν θα τη δούμε στα επόμενα 5 λεπτά, 10 και θα σχολιάσουμε. Για να δούμε την επόμενη κάρτα. Παρακαλώ το control. Βλέπετε λοιπόν εδώ, έτσι, διαβάζετε πάρα πολύ καλά. Είναι μεγάλη εβδομάδα. Εμείς εδώ έχουμε ένα λόγο και το έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να πάρουμε θέση σε όλα τα πράγματα. Αυτό θα είναι η εκπομπή μας. Λέει για όλα, για τα οικονομικά, σχολιάζει επίκαιρα θέματα, όσα μπορεί και όσα προλαβαίνουμε, γιατί είναι μικρό το περιθώριο της μίας ώρας. Έχουμε τη μεγάλη εβδομάδα και σήμερα μεγάλη Τετάρτη. Αλλά κάθε μέρα, ξέρετε, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι, οι Αραπόστολες, κάποιοι άνθρωποι με πολλές θεάσεις, τα βλέπετε, με ιδιωτικά κανάλια, με κανάλια πιο πολύ στο ίντερνετ, κάθε μέρα, εν πάση περιπτώσει, τις έχουν ξεχωρίσει τις εβδομάδες, τις εκπομπές εβδοματιές. Για να δούμε την επόμενη κάρτα, να τους δείτε λοιπόν. Έχω επιλέξει 4 από αυτούς. Ορίστε, βλέπετε εδώ. Είναι οι άνθρωποι που ομιλούν, παίρνουν θέση και προσπαθούν να συνδυάσουν όλα τα γεγονότα με τη θρησκεία, γίνονται πολιτικοί με τον τρόπο τους, κρίνουν τα πράγματα με τον τρόπο τους, οικονομικά, πολέμους, πολιτικούς, θρησκείες, αλλά ταυτίζονται με κάποια παράπονα, τα οποία έρχονται, όπως είδατε, τον Ιούδα, έτσι. Να μην πω παραπάνω, γιατί δεν θέλω να πω, είναι χρονιάρα μέρα. Εντάξει, που κάρφωσε το Χριστό για τα 30 αργύρια. Για να δούμε λοιπόν, σας έχω σημαντικά αποσπάσματα και θα τα σχολιάσουμε έναν έναν από αυτούς, να ακούσετε κάποια σημαντικά αποσπάσματα από τα βίντεο τα οποία ανεβάζω στο YouTube. Για να δούμε παρακαλώ το control. Πολλές φορές έχετε ακούσει πολλά περιστατικά, θαυμαστά σημεία που έχουν συμβεί. Αλλά τώρα αναγκάζομαι να απολογηθώ και να μιλήσω, όχι για να φέρω κάποιες δικαιολογίες, αλλά ώστε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να σκανδαλίσουν το χριστεπώνυμο πλήρωμα και προσπαθούν να απαξιώσουν το πρόσωπό μου, κάποιοι άνθρωποι βαλτοί, σκόπιμα ενεργούν, ψευδάδελφοι τους ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, προσπαθούν δήθεν κηρύττοντας αυτή Χριστό να μειώσουν κάποιο άλλο πρόσωπο. Κάτι το οποίο αντίκειται παντελώς μέσα στο χριστιανισμό. Μπορεί οποιοδήποτε να διαφωνεί με κάτι που λέγει ένας άλλος. Το να διαφωνώ όμως με την Εκκλησία, αυτό είναι πλάνη πολλές φορές και αίρεση. Τονίζω τη λέξη πολλές φορές. Λοιπόν, και γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αναγκάστηκε στη Β' Κορινθίους επιστολή, στο 11 κεφάλαιο, να απολογηθεί επειδή κάποιοι ψευδάδελφοι προσπαθούσαν να τον μειώσουν και να του πούν ότι εσύ δεν είσαι από τους 12 Αποστόλους. Ποιος είσαι και μιλάς, Παύλε? Μην είσαι εκ των 12 Αποστόλων? Και γι' αυτό βλέπετε όλοι οι Απόστολοι που γράφουν επιστολές λένε Πέτρος, Ιωάννης, δούλος Ιησού Χριστού. Βλέπετε πως ξεκινάει, δούλος Ιησού Χριστού.
Ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του δεν ξεκινάει έτσι. Ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει και λέει «Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού». Γιατί δεν ήταν στους 12 όντως, αλλά είναι ο 13ος Απόστολος που εκλήθη αργότερα και ήταν διώκτης των χριστιανών. Και γι' αυτό κάποιοι ψευδάδελφοι, κάποιοι πλανεμένοι, θέλαν να τον μειώσουν. Και γι' αυτό ποτέ δεν γράφει «Δούλος Ιησού Χριστού». Γράφει «Απόστολος», ότι καταλάβετε το, είμαι Απόστολος του Χριστού, όπως ήταν και οι 12. Με επέλεξε ο Χριστός την ώρα που με φώναξε «Σαούλ, Σαούλ, ποιον διώκεις, σκληρώνση προς κέντρα λακτίζει». Όπως ο Απόστολος Παύλος λοιπόν απολογήθηκε και παρουσίασε στους χριστιανούς με λίγα λόγια, μέσα στη γραφή, θα τα διαβάσω, το ίδιο και εγώ θα αναγκαστώ να το κάνω, αδελφοί μου. Ας ακούσουμε λοιπόν μερικά πράγματα. Κάποιοι είπαν ότι ο γέροντας Νεκτάριος τα πιάσε. Έπιασε χρήματα. Χρηματοδοτήθηκε και χρηματοδοτείται για να ομιλεί και να αλλάζει θέσεις. Κάποιος του έδωσε την κότα με τα χρυσά αυγά. Ενώ θέλω να πω κάτι. Ο Σταμάτης ο Κραουνάκης, που είναι καλός άνθρωπος ο Σταμάτης, που πιστεύει στο Θεό ο Σταμάτης, που έχει μια τρέλα ο Σταμάτης ο Κραουνάκης, να είναι καλά, έγραψε ένα τραγούδι εναντίον του, πώς τον αυτού, αυτού του δημάρχου. Δεν μπορώ να το πω εγώ, δεν κάνει παπάς. Του το κατεβάσανε το Facebook αυτού, γιατί έγραψε εναντίον του δημάρχου. Του άλλου που έγραψε για την κυρία Θεοτόκο, δεν έσταξε μία μύτη. Πού είστε μωρέ δεσποτάδες που μην μιλάτε, πού είσαστε, δεν πειράζει. Και εμβόλια στον κόλο 8 να μου κάνεις. Αλλά την πίστη δεν θα μου την πειράσεις και δεν θα μου την κοροϊδέψεις εσύ. Κάνε μου 8 εμβόλια στον κόλο. Την πίστη δεν θα μου την πειράξεις. Και πώς θα εμπιστευτώ εγώ αυτόν που μου κοροϊδεύει την πίστη και μου λέει κάνε τρίτο εμβόλιο. Βγάτωνε όσο τον κοροϊδεύω μέσα μου και για αντίσταση θα κάνω αυτό που θα νομίσω, κακομοίρη μου, αφού μου τον εβάζεις και με κοροϊδεύεις την πίστη μου. Μας κοροϊδεύει την πίστη, παιδιά. Παιδιά, όλα καλά είναι, να στα δώσω όλα, πάρε μου τα λεφτά, πάρε μου όλα. Την πίστη θα μου την κοροϊδέψεις εσύ. Έκανες μεγάλο λάθος και δεν είπες μία συγγνώμη. Ας έλεγες μία συγγνώμη, ξέρει ψεύτικη, δεν πειράζει. Ας έλεγες. Αλλά βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που θα βγει αύριο να μου πει δώστε μου ένα ψήφο. Αλλά σκοπούν τα χέρια αυτών των συγγενών μου, των θεούσων που τους κορόιδεψε και κάτι παπάδες που πεθάναν τώρα από τον κορονοϊό και λέγανε όλοι ψηφίστε Μητσοτάκη για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην ανακατεβόσαστε οι παπάδες στην πολιτική. Δεν μας πονάνε ποτέ. Ποτέ δεν μας πονάνε. Και όχι εμάς, την πίστη μας, ε! Πότε τους είδατε να εξομολογούνται, πότε τους είδατε να κοινωνάνε, πότε τους είδατε να προσεύχονται, πότε τους είδατε. Αλλά άμα πάνε εκεί που πρέπει βάζουν το καλπάκι μια χαρά εδώ πέρα έτσι. Στην εκκλησία πότε τους είδατε να γονατίσουνε ποτέ. Είδε λοιπόν αληθώς Ισραηλίδης ενώ δόλο σου κέστηλε που έχει απλότητα μέσα στην ψυχή του, που δεν υπάρχει πονηριά μέσα στην ψυχή του. Έτσι τον αποκαλεί ο Χριστός. Και εκείνος τι απαντάει. Πού τον λέει με γνώσκεις, από πού λέει με ξέρεις. Αν είναι δυνατόν, αφού πρώτη φορά λέει συναντιόμαστε, από πού με ξέρεις, λέει στον Χριστό. Τι το ποντάει ο Χριστός. Πρώτου σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την Σικήν είδον σε. Πριν λέει να σε φωνάξει ο Φίλιππος να έρθεις, όταν ήσουν κάτω από τη Σική, εγώ σε είδα. Μα πώς με είδες, Κύριε, εγώ εκεί ήμουν μόνος μου. Σική κιόλας, που είναι τα φύλλα τεράστια και σε κρύβει ολοκληρωτικά η Σική. Και που προφανώς ήταν σε ένα απομακρυσμένο και απόμερο μέρος που ήταν βέβαιος ότι κανένας δεν τον έβλεπε. Όμως ο Χριστός τον έβλεπε. Και μακάρι αδελφοί μου να είμαστε πάντοτε με αυτή την αίσθηση ότι ο Χριστός μας βλέπει. Ο Χριστός μας ακούει. Ο Χριστός μας νιώθει. Όχι γιατί είναι κοντά μας, δίπλα μας, αλλά γιατί είναι μέσα μας. Είναι μέσα στην ψυχή μας. Και ποτέ δεν πρέπει να φεύγει. Όχι απλώς μας βλέπει και μας νιώθει. Μας ψυχολογεί ανά πάσα στιγμή. Μας ακτινογραφεί ανά πάσα στιγμή. Όταν αυτό το πράγμα το έχουμε ως βίωμα, τότε θα είναι εντελώς διαφορετική η ζωή μας. Βγήκε ο...
ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, νομίζω αυτός δεν είναι ούτε Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, Γαβριήλ, στη χειροτονία του, θυμάμαι στην χειροτονία Θρόνης τι ήταν, είχαν παρελάσει όλοι. Τότε ήταν ο Σαμαράς, είχε πάει και ο Σαμαράς, είχε πάει και συμπολίτευση, αντιπολίτευση όλοι. Και έλεγα, τι είναι αυτός ο νέος Ιωνίας, τόσο δικτυωμένος, τόσο ώστε πήγαν όλοι και δεξιοί, τάχα μου, δεν υπάρχουν τώρα δεξιοί, αριστεροί, λοιπόν όλα είναι σήμερα η κυρίαρχη. Διάκριση, αγαπητοί φίλοι, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι είσαι με τη Νέα Τάξη ή αντιμάχεσαι τη Νέα Τάξη. Αυτό είναι. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Τι σημαντικά πράγματα ακούσατε. Είσαι με τη Νέα Τάξη ή όχι. Τι είπε ο Μουλασιώτης. Είπε ψευδάδελφοι. Είπε ότι τάρπαξα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε κυρίες και κύριοι. Κανείς, όπως είπε και ο Γέροντας Παπανικολάου, κανείς δεν σας πονάει. Κανείς δεν σας χαρίσει τα δάνεια. Κανείς δεν σας χαρίσει τα σπίτια. Θα είσαστε μία ζωή. Εδώ θα τα ακούτε. Θα είστε μία ζωή υποχείρια. Θα πληρώνετε αντί για ένα ενίκιο διπλό ενίκιο στο σπίτι σας και τριπλό ενίκιο στο σπίτι σας. Ποτέ τα σπίτια δεν θα πάνε στα χέρια των παιδιών σας. Παλέψατε στη ζωή, θα έρχεται μια ενεργειακή κρίση, θα έρχεται ο κορονοϊός, θα έρχεται το ένα, θα έρχεται το άλλο, θα σας ταρπάζουν, θα τρέχετε συνέχεια να ρυθμίζετε τα δάνεια. Γι' αυτό καθίστε, ακούστε την εκπομπή μας, γιατί μόνο εμείς εδώ μπορούμε και θα σας τα αποδείξουμε. Και όπως λένε και οι γέροντες, όχι μόνο δεν σας πονάνε, αλλά στείνουν και παγίδες. Τι να τον κάνει στο φτωχό, ποιος να σας βοηθήσει, κανένας. Δικαστήρια, δικαστές, μεγαλοδικηγόροι. Για πάμε να δούμε λοιπόν την επόμενη καρτέλα σε όλη την οθόνη παρακαλώ. Βάλτε σε όλη την οθόνη. Τι σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, δώσ' το Μαρία εδώ στην οθόνη. Τι σας έλεγα, εμείς είπαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν θα σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, αλλά δεν θα αφήσουμε και κανέναν, όσο μπορούμε, γιατί δεν υπάρχει στην ελληνική δικαιοσύνη, ίσως νόμους δεν γνωρίζω. Αν πας και πεις, δεν γνωρίζω, την έφαγες, και πήγες μέσα, το λέω έτσι δηλαδή, θα φας την ποινή φυλάκισης, θα χάσεις το δικαστήριο. Θα τα κοντρολάρουμε όμως, θα τα λέμε στην εκπομπή, θα βοηθάμε κόσμο. Γιατί εδώ πρόκειται περί οικογένειας του Βόλου και επιλέξαμε την προηγούμενη εβδομάδα να χτυπήσουμε το καμπανάκι όταν δικάζεται μια απόφαση. Είτε είστε μεγαλοεταιρείες ή μεγαλοτράπεζες ή φανς ή δικαστές ή δικηγόροι, δεν θα σας επιτρέπουμε ποτέ να ξαπατείτε τον κόσμο. Ποτέ! Εδώ λοιπόν λέει, όποιος αφιβάλλει μπορεί να έρθει απαρτώ, 1 Οκτωβρίου του 12 έλαβε υπόψη του το δικαστήριο στην αιτιολογία ότι υπάρχει μία σύμβαση 1 Οκτωβρίου του 12 και καταστρέφεται μία οικογένεια όταν οι συμπαιχνίες μεγαλοεταιριών κάποιων ανθρώπων δικηγόρων που μεταλλάσσουν τα πράγματα χωρίς να γνωρίζουν όμως ότι εμείς έχουμε υπομονή, επιμονή. Έτσι έφτασα εδώ κυρίες και κύριοι, με υπομονή, με σχέδιο. Με τον αφήνει τον άλλο να νομίζει ότι είναι έξυπνος. Για να δούμε λοιπόν, γιατί υπάρχει και ανώτερος βαθμός, υπάρχει άλλος πάγος. Ήταν έξυπνοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν σε αυτή την αίθουσα και παρουσιαστήκαμε και εμείς εκεί να βοηθήσουμε την οικογένεια. Λοιπόν, τους αφήσαμε λοιπόν να πούνε τα μύρια ψέματα. Για να δούμε παρακαλώ την επόμενη καρτέλα, Μαρία.
Βλέπετε εδώ δεν υπάρχει σύμβαση του 12. Δεν υπάρχει. Και μάλιστα η σύμβαση είναι στο σύζυγο και όχι στη σύζυγο όπως αποφάσισε το δικαστήριο. Η πρώτη σύμβαση είναι το 15. Ηλεκτρονικά, μέσω τάξης, και ευκόλως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι πόσο εύκολα μπορεί, και εδώ θέλω να αναψηλαφίσετε μόνοι σας, να πάτε στους δικηγόρους όλα τα χαρτιά, πόσο εύκολα μπορείτε να πέστε θύματα και να καταστραφείτε. Εάν δεν ήμασταν εμείς, δεν υπήρχε περίπτωση αυτή η υπόθεση να βγει στο φως. Αυτό είναι το δώσε λύση. Είναι μια εκπομπή με καθηγητές, με έναν που κουμαντάρει, να πω εγώ, όλους αυτούς τους ανθρώπους, τον κύριο Τζίμα, έμπειρο, επί 30 και πλέον συναπτά έτη επάνω σε αυτά τα μυαλά που σκέφτονται πονηρά, που προσπαθήσαν χρόνια να μας εξαφανίσουν, δεν μπόρεσαν όμως. Και τώρα, όπως λένε, θα πατήσετε μαύρο χιόνι, κύριε. Δεν σας απειλούμε και δεν σας έχουμε και ανάγκη. Είμαστε δημοκρατικοί, γνωρίζουμε τις διαδικασίες, δεν ασχολούμαστε καθόλου με αποφάσεις, κατευθείαν εφόσον υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία στο μεγαλύτερο βαθμό, για να μπορέσουμε να σώσουμε οικογένειες, να μπορέσουμε να σώσουμε επιχειρήσεις, να σωθούν οι θέσεις εργασίας χάρη σε εμάς. Αυτή τη στιγμή εργάζονται πάνω από 1.500 άτομα. Αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθούν την εκπομπή. Εκεί που ρίχναν τα λεφτά τους σε ένα τρίπιο βαρέλι, κυρίες και κύριοι, και τα τρώγατε εσείς τα κουράκια. Και θα πούμε κι άλλα για αυτά τα κατουστάρικα, τα διακοσάρικα, όταν θα σας ζητήσουμε τους συλλογισμούς, να δούμε πού πάνε αυτά τα χρήματα. Γιατί το αφορολόγητο και το δεν δηλώνω ότι πλήρωσα σε δόση στην εφορία, ξέρουν οι λογιστές, θα το σταματήσουμε. Δεν μπορείτε να ρουφάτε το μεδούλι των ανθρώπων, των Ελλήνων φορολογουμένων, να ανακεφαλοποιείτε τις τράπεζες, να δίνετε φρούδες ελπίδες στον κόσμο για την πρώτη κατοικία, να γυρνάτε πάλι για να μαζέψετε ψήφους νέες υποσχέσεις. Εδώ θα λέμε αλήθειες. Και εδώ, με δική μου εντολή και για πρώτη φορά, γιατί ξέρετε, διαμεσολαβώ, και επειδή είναι ευγενέστατοι οι καθηγητές και οι συνεργάτες, οι δικηγόροι, λένε κύριε Τζίμα, αυτό να μην το γράψουμε. Θα τα γράφουμε. Γιατί αν δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις σύμβαση, δεν μπορεί να είσαι δικαστής. Κάνε άλλη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ τον κοντρόλ. Θα δείτε στο δεύτερο μέρος σε υποθέσεις που γεννήθηκαν εδώ. Γι' αυτό να ευχαριστείτε το κανάλι των Άστρα, τα αδέρφια Κοκκίνη. Χρόνια πολλά. Τους εύχομαι τα καλύτερα υγεία. Από εδώ σώνονται οικογένειες. Συντηρούνται με τα ελάχιστα αυτά, που δεν είναι ελάχιστα όπως είδατε προηγουμένως, χρήματα, και λύνουν τα προβλήματα από τις κληρώσεις άνθρωποι, βοηθούνται ιδρύματα, συνάνθρωποι μας και όχι μόνο. Αφού λοιπόν στο δεύτερο μέρος σας το λέω από τώρα, θα δείτε και δεν θα το πιστεύετε τι καταφέραμε. Πώς αυτή η υπόθεση θα σας γίνει βίωμα για να έχετε τη δύναμη να συνεχίσετε να πολεμάτε με τους νομικούς σας παραστάτες. Αλλά σε κάθε εκπομπή, όταν πάμε, ξέρετε, παρά 5, παρά 10, βάζουμε ένα βίντεο πολιτικών, γιατί έχει σημασία να το ακούσετε. Για να δούμε λοιπόν σε όλη την οθόνη, Μαρία, το βίντεο των πολιτικών. Να πορευτούμε έναν δρόμο δύσκολο, αλλά το κάναμε. Το κάναμε γιατί είχαμε σχέδιο και χάρτη οδικό. Πολλές φορές, είναι η αλήθεια, κληθήκαμε και πήραμε πολύ δύσκολες αποφάσεις. Το κάναμε γιατί δεν είχαμε άλλη επιλογή. Τηρήσαμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας. Η πρώτη αξιολόγηση ουσιαστικά έκλεισε από τον περασμένο Μάη
και τυπικά έκλεισε προχθές. Και η συμφωνία του Ιούλη είναι απόλυτα σαφής. Και όπως εμείς την τηρούμε αψηφώντας το κόστος, έτσι αναμένουμε και απαιτούμε να τηρηθεί και από τους εταίρους μας. Πάκτα σουν φερβάντα, όπως συνηθίζουν να λένε και οι φίλοι μας στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο. Γι' αυτό εγώ έχω πει σχηματικά, δεν θέλουμε λεφτόδεντρα, θέλουμε να κόψουμε τα κλεφτόδεντρα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ήταν υπέρ του Καλογιάννη, όλος ο τύπος. Μάλιστα. Δηλαδή την πήρανε από τη σωστή όπως ήταν πλευρά. Κύριε, καλείται ο βουλευτής να ψηφίσει με σημαδεμένα ψηφοδέλτια. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ξαναλέω άλλη μια φορά. Κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό να σεβαστούμε αυτό τον ιερό χώρο. Γιατί να μην βάλουμε ένα παραβάν και να ψηφίσω με τίμια για να το δεχθεί ο ελληνικός λαός. Παραβάν, έλεγε ο Μητσοτάκης, ο Καλογιάννης πήρε την κάλπη και έφυγε μέσα στη Βουλή. Αυτή είναι η Βουλή, αυτή είναι η πολιτική. Λοιπόν, ο άλλος μιλάει για κλεφτόδεντρα. Λες και κλεφτόδεντρα υπάρχουν μόνο από τη μία μεριά και δεν υπάρχουν από την άλλη. Ενώ τι έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Κλεφτόδεντρα υπάρχουν παντού. Άρα λοιπόν, ατυχέστατη λοιπόν η δήλωση του αγαπητού μου του Τσίπρα. Εγώ είμαι δημοκρατικός και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος, αυτός θα κυβερνάει. Και είπαμε πολλές φορές στην εκπομπή ότι όταν αποφασίσει ο λαός, εμείς οφείλουμε να σεβόμαστε. Η πλειοψηφία, η δημοκρατία, αυτό είναι, αποδοχή της πλειοψηφίας. Όχι χλεβασμούς μετά, όμορφα τη δουλειά μας, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε ή εν πάση περιπτώσει να πάρουμε εμείς την εξουσία. Όμορφα όμως. Ούτε με χλεβασμούς, ούτε με σκηνικά, ξέρετε, σκηνοθετημένα και διάφορα άλλα πράγματα. Γιατί, σας το είπα και το ακούσατε, το είπαν οι γέροντες, ακούσατε τον πατήρ Αντώνιο, τον ακούσατε τι είπε, Παπα-Νικολάου, δεν σας πόνεσε κανείς. Μπορεί να έχουν μέσα τη θρησκεία, να βάζουν μέσα στις ομιλίες τους, στα βίντεό τους, εν πάση περιπτώσει, θέματα που δεν άπτονται ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι αντικείμενο σχολιασμού, έχουν όμως το δικαίωμα. Αυτή είναι η δημοκρατία. Έχει η Εκκλησία το δικαίωμα να σχολιάζει. Το έκανε ο Χριστόδουλος. Να μου πείτε, του φάγαν. Άρα για κάποιους, γιατί είχε και πολλούς οπαδούς, ήταν και ο αγαπημένος μας εδώ στο Βόλο. Είδατε τι έπαθε ο άνθρωπος. Μείναν ό,τι είπε και τα ακούμε σήμερα και δικαιώνεται. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι δικαιώνονται. Δικαιώνονται. Και έχουν, από ό,τι είδατε, οπαδούς, και αυτό είναι το ευχαριστώ προς εσάς, γιατί και εμείς καταφέραμε να κάνουμε οπαδούς. Και όσο έχουμε τηλεθεατές και τηλεθεάτρες που μας αγαπάνε, που βλέπετε την εκπομπή, θα είμαστε εδώ να σας συμβουλεύουμε, να σας προστατεύουμε, να σας βοηθάμε. Δύο κληρώσεις θα κάνουμε και σήμερα, μεγάλη εβδομάδα, να μπορέσουν δύο τυχεροί να πάρουν τα απαραίτητα, το κατσίκι, είναι η συνήθεια του έλα. Και φυσικά δεν είναι μόνο για κατσίκι, τα χρήματα είναι πολλά, είναι παραπάνω. Βάσει προπτώσει να κάνουν καλό Πάσχα. Γιατί είδατε με τι υπομονή περιμένουν από το κράτος, ακούν για 200 ευρώ και τα θεωρούν σημαντικά χρήματα. Άρα η εκπομπή κάνει μεγάλο έργο. Είδατε προηγουμένως, ψευδάδελφοι λέει ο Μουλασιώτης, έτσι τους αποκαλεί. Γιατί ζηλέψαν, γιατί ήθελε και θέλει αυτό τον ευχαριστεί, είναι δικαίωμά του να κάνει εκείνο το όμορφο μοναστήρι. Δεν ενοχλεί κανέναν από μας, αυτός βρήκε τον τρόπο να το κάνει. Οι άνθρωποι που προσφέρουν, θέλουν να προσφέρουν προς αυτόν, δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε που θα δώσει ο κάθε δωρητής τα χρήματά του. Δεν έχουμε δικαίωμα, κυρίες και κύριοι. Και επειδή είναι μεγάλη εβδομάδα και επειδή προσπαθούν να εξασφανίσουν, αυτή είναι η αίσθησή μου, το χριστιανισμό με κάθε μέσο, υποκύπτοντας ακόμη και άνθρωποι της Εκκλησίας
σε αυτό, τους δικαιολογώ, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, γιατί αν κάνω διαφορετικά, είδατε που μπλέκουν κάποιοι, όπως η Ουκρανία, έμπλεξε στον πόλεμο. Και είπαμε, δεν μας ενδιαφέρει για ποιον λόγο ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Είμαστε κατά του πολέμου. Υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ του διαλόγου. Οι διάλογοι δεν γίνονται με το στανιό, λέγανε οι παλιοί. Γιατί εδώ σε αυτόν τον πόλεμο με το στανιό προσπαθούν να κάνουν διάλογο. Ας τον έκαναν πριν. Βγάζαν όλα τα στοιχεία στη φόρα ενώπιον της Ευρώπης, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μία και δύο, και να επιμένουν δημοκρατικά να αποδείξουν αυτά που δήθεν ήταν οι αιτίες για να κάνουν την εισβολή. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αυτό είναι η χριστιανοσύνη. Αλλά όπως λέμε εμείς, επειδή η ώρα ήρθε για τα διαφημιστικά μας μηνύματα, τι καλύτερο να δεις τοπικές διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο πάλι κοντά σας. Και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα ξεκινήσει, να είστε έτοιμοι. Θα δώσουμε την έναρξη της κλήρωσης, να έχουμε περισσότερα λεπτά σήμερα, έτσι να μπούμε περισσότερα άτομα στην κλήρωση. Πάσχα είναι, θα δώσουμε και κάτι παραπάνω στους φακέλους. Αλλά όπως σας υποσχέθηκα, όταν λοιπόν ξεκινήσαμε και κάναμε αυτή την εκπομπή και θα κάνουμε ένα συγκεντρωτικό για να δείτε ότι έχουν βοηθηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν στο χείλος της καταστροφής, και μία τέτοια υπόθεση σας εξηγήσω τώρα για να καταλάβετε αυτά που σας έλεγα. Μία, να το πω έτσι, θα τα λέω λίγο λαϊκά να τα καταλαβαίνετε, θαμένη υπόθεση. Μία τελειωμένη υπόθεση με πάμπολα λάθη, με πάρα πολλά λάθη, με μεταβιβάσεις ακινήτων. Το συνηθίζατε αυτό, σας το λέγανε οι νομικοί σας παραστάτες, κάνε το ακίνητο που είχε βάρος στο παιδί και βλέπουμε, θα κερδίσει χρόνο, θα κάνει σαράνες. Για να δούμε σε όλη την οθόνη, Μαρία, λοιπόν, το απτό παράδειγμα. Βλέπετε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, σε όλη την οθόνη, πάμε μαζί εδώ, Μαρία, ένα άλλο παράδειγμα σήμερα, ένα συντριπτικό παράδειγμα, μία υπόθεση τελειωμένη, την οποία ακόμη δεν έχουν καταλάβει, ξέρετε, οι δανειολήπτες, οι άνθρωποι είναι από τον Αλμυρό, μία οικογένεια που σπάραζε ψυχή μου όταν άκουγα από πίσω τη φωνούλα της μητέρας, γιατί, ξέρετε, τα νέα παιδιά είναι αυτά που έχουν την αντίληψη, και ευχαριστώ τα νέα παιδιά που συνομιλούν μαζί μου και στηρίζουν την εκπομπή μας. Είναι εκατοντάδες, ξέρετε, και πιάνουμε χιλιάδες, ξέρετε, θεάσεις. Η εκπομπή μας έχει καθιερωθεί. Και με τη βοήθειά σας θα πάμε όλο και πιο ψηλά. Και θα σας το ζητήσω, δεν το ζητάω πάντα, να την κοινοποιείτε την εκπομπή. Κάνετε καλό. Ανοίγουν μάτια, βλέπουν άνθρωποι, σώζουν τα σπίτια τους. Αφυπνίζονται, πηγαίνουν στους νομικούς, στους παραστάτες και λένε, εδώ ξέρεις αυτό, δεν έχει σημασία αν θα βρουν ανταπόκριση. Αλλά όποιος επιμένει βρίσκει ανταπόκριση. Εδώ θα δείτε και θα καταλάβουν οι νομικοί σας παραστάτες. Αμέσως ευθέσεις εξ αρχής, μια πολύ παλιά διαταγή πληρωμής, μια τελειωμένη ιστορία, μια ιστορία με χιλιάδες λάθη, στην οποία καταφέραμε να ρυθμίσουμε. Εδώ είναι το ΦΑΝΣ, που πήγε το δάνειο, εδώ ήταν η τράπεζα και εδώ είναι οι δόσεις. Είναι, ξέρετε, από τα ακατόρθωτα. Προσέξτε την τακτική. Όταν λοιπόν είσαι στο χείλος του γκρεμού, και σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, μην συνομιλείτε με τους ανθρώπους, και θα σας το εξηγήσω στα επόμενα λεπτά και θα εξηγήσω και για τις επιχειρήσεις τι ισχύει. Μην αναλώνετε τις ώρες σας, μην αφήνετε τη σύζυγο ή, εν πάση περιπτώσει, ένα μέλος της οικογένειας ή τον εγγυητή ή ακόμα και τον δανειολήπτη να παγιδευτεί στα τηλέφωνα. Για να φανταστείτε, προχτές σε μια συνάντηση που είχα εδώ στο ξενοδοχείο του Βαλής,
Γιατί πλέον τους λέω, ελάτε κύριε εδώ, και έρχονται τα φάνς, οι άνθρωποι, γιατί ο καθένας χρειώνεται ένα φάκελο. Τους έλεγα το εξής, ότι θέλετε ακόμη πάρα πολλά να κάνετε για να μπορείτε να φτάσετε έναν σύμβουλο, έναν δικηγόρο στο πώς τρέχει μια υπόθεση. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ενώ εγώ συνομιλούσα για τη ρύθμιση του δανείου με στέλεχος του ΦΑΝΣ, με το φάκελο, με τα χαρτιά, καταφέραμε ένα κούρεμα 250 χιλιάρικα για 25.000 ευρώ. Είναι από αυτά τα δάνεια που δεν έχουν εξασφαλίσεις, αλλά σημαντικό για τον πελάτη, γιατί θα απελευθερωθεί και θα μπορέσει να ξαναμπεί στην κοινωνία, στην εργασία δηλαδή, καθαρός πλέον. Πριν μία μέρα, πριν λίγες ώρες, τηλεφωνούσε από την Αθήνα η κοπέλα, η οποία έλεγε είμαι δικηγόρος, δεν ήταν φυσικά δικηγόρος, για την ίδια υπόθεση, στο σπίτι του δανειολήπτη. Και μόνο αυτό το γεγονός υποδηλώνει το πόσο ακόμη ασυντόνιστη είναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Άστινε, χρονιάρα μέρα σήμερα, δεν θα την πω. Άρα λοιπόν, ένας έμπειρος σύμβουλος, ένας δικηγόρος, καταλαβαίνει εύκολα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με φανς, με τμήματα, που ακόμη και η τράπεζα που πούλησε το δάνειο έχει κάποια δικαιώματα. Δηλαδή όλοι αυτοί μαζί δουλεύουν εις βάρος. Υπέρ τους δηλαδή ο ένας για τον άλλον, αλλά εις βάρος εσάς. Τι θέλει λοιπόν εδώ για να μπορείς να χειριστείς την υπόθεση σου? Θέλει έναν άνθρωπο τεχνοκράτη. Θέλει έναν άνθρωπο να μπορεί να λύνει προβλήματα. Βάλ το Μαρία λίγο να το ξαναδούμε. Όπως εδώ. Απέτυχαν νομικοί σύμβουλοι. Ανακοπές. Αλλού κάνουν, αλλού δεν γίνονται. Και όταν λένε ότι δεν υπάρχει, έφυγε στο ΦΑΝΣ τώρα, δεν υπάρχει, είναι στιγδαγήν κατάσχεση, είναι παλιά διαταγή πληρωμής κτλ. Να λοιπόν που γίνεται ρύθμιση. Αλλά, προσέξτε τη λεπτομέρεια, και εδώ θέλει χειρισμό σωστό. Θα σας το εξηγήσω γιατί. Όταν λοιπόν πρωταρχικός στόχος, ξέρετε, ενός σωστού συμβούλου, είναι να φέρει την υπόθεση σε ρύθμιση. Και ξέρετε, δεν υπάρχει καλύτερο, πιο ασφαλέστερο μέσο από τον εξοδικαστικό. Έγινε λοιπόν ο εξοδικαστικός. Εάν και είχαμε πιο νωρίς την υπόθεση, θα ήταν μια, ας υποθέσω εγώ, καλύτερη ανακοπή, θα ασκούσαμε πιο μεγάλη πίεση στο ΦΑΝΣ και θα πετυχαίναμε και πιο γενναίο κούρεμα. Αλλά υπάρχουν όμως υποθέσεις που δεν σας ενδιαφέρει το κούρεμα. Ευθύς εξ αρχής σας ενδιαφέρει να σταματήσετε όλες τις προγενέστερες ενέργειες. Αυτό κάνει ο έμπειρος, ο τεχνοκράτης, ο έμπειρος, ο σύμβουλος. Και όταν λοιπόν σταματήσει τις ενέργειες και καταφέρει λοιπόν να κάνει τη ρύθμιση, τότε θα υπάρξει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο σχέδιο για να μπορέσει να πετύχεις και το κούρεμα. Διότι εκεί μπαίνουν αντικειμενική αξία, ξέρουν και σας παραστάτες, ή εμπάρξει περιπτώσει το πολύ πολύ εμπορική αξία του ακινήτου και αναλόγως με το ύψος του δανείου γίνεται το κούρεμα. Να λοιπόν που ακατόρθωτες κατά τους νομικούς σας παραστάτες, έμπαση περιπτώσει για τους ανθρώπους που είναι σε αυτόν όλο τον κύκλο των δανείων, και το ακατόρθωτο μπορείς να το καταφέρεις όταν με επιμέλεια, εμπεριστατωμένα, κάνεις τον εξοδικαστικό, σε σέβονται τα φανς, και όταν σε αυτούς τους ανθρώπους αποδεικνύεις τις γνώσεις σου και αποδεικνύεις και τη δύναμή σου, και φυσικά πάντα, είπαμε, υπό την πίεση, αν χρειαστεί, της ελληνικής δικαιοσύνης. Γιατί μπορεί να ταχώνουμε στην ελληνική δικαιοσύνη, όπως παντού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σφάλουν, έτσι σφάλουν και εκεί, αλλά εμείς είμαστε λάτρες της ελληνικής δικαιοσύνης, λάτρες των δικαστών, των σωστών εισαγγελών, των σωστών προέδρων, των σωστών δικαστικών αποφάσεων, γιατί χωρίς τα δικαστήρια θα ήμασταν μια ζούγκλα. Αλλά επειδή πήγε και 12 μέρη, και 12,
να δώσουμε λοιπόν Μαρία την έναρξη της κληρωσίου μας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα. Θα κάνουμε και σήμερα δύο κληρώσεις εν ώψη του Πάσχα. 2-4-21-0-31-4-34. Τη διαδικασία την ξέρετε. Από τώρα ξεκινάει η κλήρωση. Για να δούμε λοιπόν, Μαρία, σε όλη την οθόνη το έγγραφο ξανά. Για να καταλάβουν λοιπόν, έτσι λοιπόν, να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας ότι δεν υπάρχει υπόθεση η οποία υπόθεση, ευχαριστώ Μαρία, η οποία υπόθεση δεν μπορεί να έρθει σε πέρας. Δύσκολη υπόθεση, είναι και άλλες υποθέσεις, αλλά επειδή η ώρα περνάει γρήγορα και υποσχέθηκα και περιμένουν οι φίλοι μου, οι επιχειρηματίες, να δούνε σήμερα πράγματα τα οποία θα τα δουν για πρώτη φορά, τι συμβαίνει στα επιχειρηματικά τα δάνεια, για τρέξε λίγο τις καρτέλες, Μαρία, μαζί να διαβάζει ο κόσμος και να ομιλώ ταυτόχρονα, παρακαλώ το κοντρόλ. Βάλτε να παίζουν οι καρτέλες έτσι δίπλα μου. Εσείς διαβάστε με προσοχή και εγώ θα σας εξηγώ. Ξέρετε, γιατί πιστεύω στον εξοδικαστικό. Ξέρετε, γιατί πιστεύω στους ανθρώπους που είναι γνώστες. Όλα αυτά που διαβάζετε δίπλα μου είναι νόμοι οι οποίοι δύσκολα μπορούν να ερμηνευτούν από ανθρώπους, ακόμα και μεγάλους δικηγόρους, ακόμα και δικαστές έμπειρους, οικονομολόγους, γιατί ξέρετε ο καθένας έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Εμείς εδώ θα σας εξηγήσουμε με απλά λόγια, σε αυτά πάνω που διαβάζετε, γιατί τα επιχειρηματικά δάνεια περισσότερο και φυσικά και τα άλλα δάνεια προσπαθούν να τιτλοποιηθούν. Ποια είναι τα δικαιώματά σας, τι μπορεί να συμβεί, γιατί ξέρετε ότι σας εξαπατούν, τιτλοποιούν τα δάνεια, σας παίρνουν τις μετοχές τάχα να σας κάνουν μια ρύθμιση και ξαφνικά θα βρεθείτε έξω από την επιχείρηση, το ακίνητο φυσικά θα είναι υποθηκευμένο και στο όνομά σας, αλλά θα είστε δέσμιοι. Τι να το κάνω εγώ άμα δεν διαχειρίζομαι εγώ την επιχείρηση και τη διαχειρίζεται κάποιος άλλος. Επάνω σε αυτό λοιπόν έχετε δικαιώματα, κυρίες και κύριοι. Είναι κρυμμένα μυστικά που δεν έχουν έρθει στο φως ακόμη. Εμείς προσπαθούμε και ήδη έχουμε σώσει επιχειρήσεις, ήδη περιμένουμε αποφάσεις, ήδη έχουμε ρυθμίσει τέτοιες υποθέσεις για να καταλάβετε αυτά που διαβάζετε δίπλα, γιατί ξέρετε ότι εάν κάνουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή, γιατί εγώ μπορώ να το κάνω, ξέρετε, γιατί γνωρίζω καλά τα νομικά. Και όποιος αφιβάλλει, που δεν θα αφιβάλλει, γιατί το έχω αποδείξει και ενώπιον των δικαστηρίων, γιατί αν δεν ξέρεις τα νομικά, κάνεις δικαστής δεν θα σου πει, ξέρεις τι, επειδή δεν είσαι δικηγόρος, αθώνεσαι. Όχι. Υποχρεούσε να προστατεύσεις και να γνωρίζεις τους νόμους του κράτους. Έτσι λοιπόν, προσανατολίζονται τα φανς και όσα δάνεια δεν είχαν μεταβιβαστεί χωρίς τον νόμο του 2003 για την τιτλοποίηση των δανείων, αλλά με το δικαίωμα του εξουδικαστικού, με το δικαίωμα του συνεργάσιμου δανειολήπτη, του ευάλωτου νοικοκυριού, το λέει εδώ χαρακτηριστικά, όταν είναι ευάλωτο νοικοκυριό πρέπει να επιδείξει το ΦΑΝΣ διαφορετική προσοχή στα εισοδήματά του, τι μπορεί να δώσει, εάν είναι η πρώτη κατοικία και χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν, εδώ λέει, δεν επιτρέπεται, λέει, να βλάπτει τα δικαιώματα των εφιστάμενων ομολογούχων, ούτε και να επιφέρει την υποβάθμιση της αξιολόγησης του ομολογιακού δανείου. Θα δείτε λοιπόν ότι όταν έχουμε να κάνουμε με δάνειο για επιχειρήσεις, έχουμε να κάνουμε με μετοχές, προσανατολίζονται λοιπόν να μην ενημερώνουν τον δανειολήπτη. Ή εν πάση περιπτώσει, αφού το δάνειο έχει μεταβιβαστεί σε ένα φανς του εξωτερικού και ο διαχειριστής ήταν και πάντα υποχρεούται να είναι στην Ελλάδα,
αναμεταβιβάζουν το δάνειο σε άλλο φαντς του εξωτερικού, παραμένοντας ο ίδιος ο διαχειριστής και προσπαθώντας να σας εξαπατήσουν την αγνία σας, πατώντας αυτούς τους νόμους, αλλά είπαμε οι νόμοι γίνονται για να αλλάζουν. Γι' αυτό γίνονται και οι νομολογίες. Ισχυρίζονται δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ότι εμείς, Κύριε, αναμεταβιβάσαμε το δάνειο και αρκεί να στείλουμε ένα email να σας πούμε ότι τάδε λογαριασμοί, τα τάδε δάνειά σας πλέον μπορείτε να τα πληρώνετε εδώ, αποφεύγοντας μερικοί να στείλουν επιστολές υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρει ο νόμος ότι αρκεί η ενημέρωση με το mail. Δεν αρκεί η ενημέρωση με το mail, κυρίες και κύριοι. Δεν θα κάνουμε την Ελλάδα όπως πήγα να κάνετε με τους πληστηριασμούς. Να είναι καρφωμένα τα γεροντάκια που δεν ξέρουν σε ένα email και να κοιτάνε αν θα βγει το σπίτι τους δεύτερη φορά στον πληστηριασμό ή τρίτη φορά. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, όπως δεν είναι και εδώ. Δεν μπορείς να μεταβιβάζεις το δάνειο χωρίς να ενημερώνεται με επιστολή συστημένη, να μην πω εγώ εξώδικο κιόλας, εξώδικο, το δανειολήπτη, τον εγγυητή, τους ενεχόμενους όλους. Δεν θα κάνουμε τη χώρα αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Τράπεζες χωρίς βιβλιάρια. Συναλλαγές, ξέρουμε που το πάτε. Να έχουμε ένα τσιπάκι εδώ και να βάζουμε το χέρι. Αν δεν έχει τσιπάκι δεν μπορείς να αγοράσεις τίποτα. Τι λέτε ρε. Πάτε καλά. Θα τα φτάσετε αυτά μέχρι ένα σημείο και να σας πάρει ο κόσμος με τα παλούκια. Σας το λέω εγώ. Θα σας κυνηγάει ο κόσμος. Θα κάθομαι εγώ με τα χρήματά μου να παρακαλώ αν έχω ίντερνετ. Γιατί δεν να πληρώσω 20 ευρώ ίντερνετ. Έχει ο άνθρωπος να πληρώσει 20 ευρώ ίντερνετ. Έχει ο άνθρωπος κινητό. Θα τον υποχρεώσει εσύ να πάει στην τράπεζα και να κάνει. Και δεν μιλάει κανένας. Πού το πάτε. Εγώ ξέρω πού το πάτε. Θα μας βρείτε απέναντι. Θα μας βρείτε απέναντι. Ας μου συγχωρέσετε τον τόνο της φωνής μου. Ήθελα να το κάνω αυτό, το χρωστούσα στον κόσμο. Γεροντάκια που μου τηλεφωνούν και τα έχουν χαμένα. Δεν πήρα επιστολή, δεν με ενημέρωσε κανείς, δεν με χαρακτήρισε κανείς συνεργάσεις μου δανειολήπτη, δεν ξέρω τι λεφτά έχω στην τράπεζα, δεν ξέρω τι μου τραβήξαν από το λογαριασμό. Βάζετε επιδοτήσεις εκεί στην καρδίτσα μου, λέγανε αλλά θα πάμε και εκεί στη συνεταιριστική. Εγώ θα έρθω με την κάμερα εκεί. Γιατί έχετε κανένα δυο μάγκες εκεί μέσα, αλλά θα τα πούμε στο εφετείο της Λάρισας. Έρχεται. Τον άλλο μήνα. Θα τα πούμε εκεί όλα. Και για τις μερίδες που υποχρεώσατε τον κόσμο και πήρε και βγάλετε μια απόφαση από την Τράπεζα Ελλάδος να μην εξαργυρωθεί καμία. Για να δούμε, δώσατε σε κανέναν άνθρωπο δάνειο αν δεν είχε μερίδες. Τις δώσατε στον κόσμο πίσω. Ή το γυρίσαμε στην τρελίτσα άλλο οι μερίδες και άλλο αυτά που χρωστάς. Και πληρώναν και ξαναπληρώναν. Και θα πηγαίνατε 100 φορές πάνω τα δάνεια. Γιατί. Γιατί μου λένε πληροφορίες, μου λένε ότι όταν εμφανίζονται στα δικαστήρια αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δίκαια μεταχείριση.
Μου λένε. Εγώ λέω τι μου λένε. Αυτό θα το διαπιστώσουμε η Δία Σώμαση. Θα είμαστε τώρα, τον άλλο μήνα. Δεν θα κάνουμε τους νομούς, οικογένεια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και τα ανθρωπάκια αυτά θα είναι απροστάτευτα. Όχι, έχουν προστασία. Έχουν προστασία και το δικαίωμα της επάξιας, εισάξιας, να το πω εγώ έτσι, απονομής δικαιοσύνης. Αλλά η ώρα περνάει, είναι και 22. Θέλω να πω και δύο λόγια, ξέρετε, γιατί η εκπομπή μας είναι περήφανη. Είναι κοντά και στον αθλητισμό. Επιλέξαμε και βοηθάμε και άλλα σωματεία, αλλά ξεκινήσαμε γιατί βλέποντας ένα τεράστιο έργο σε ένα σωματείο του Βόλου, αναφέρομαι στο μπάσκετ που ήδη με έχει κερδίσει, είναι η Ανόρθωσης Βόλου, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια. Για να δούμε λοιπόν το βιντεάκι. Παρακαλώ το κοντρόλ. Βάλε όλη την οθόνη, Μαρία. Για τον αναπροσαμένο... Βάλε φωνούλα. Σανόντα, πρόεδρε του μπάσκετ και πρόεδρε διαιτητή. Ευχαριστώ, Μαρία. Όταν λοιπόν μου είπε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Καπουρνιώτης, ο μεγάλος, ο Μιχάλης, ένας μεγάλος προπονητής, για αυτό το εγχείρημα, ήμουνα δίπλα. Ευχαριστώ για την βράβευση, ευχαριστώ για την τιμή. Βλέπετε ότι κατάφερε αυτή η ομάδα να στεφθεί πρωταθλήτρια. Ήταν ο κύριος Ζώης, ο κύριος Μπουκόρος. Να δούμε λοιπόν μια φωτογραφία, θα σας πω γιατί τη ζητώ, ξέρετε, γιατί εγώ είμαι δημοκρατικός και λέω και αλήθειες. Και λέω και αλήθειες. Συνάντησα λοιπόν αυτόν τον βουλευτή εδώ,
της Μαγνησίας και μου έκανε εντύπωση, ξέρετε, μετά προσήλθαν και άλλοι, κύριο Ζώης και άλλοι καλεσμένοι, μου έκανε εντύπωση λοιπόν στη σύντομη συνομιλία που είχα μαζί του, ξέρετε, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, θα τα λέω εδώ χήμα και τσουβαλάτα. Του είπα, έχω μία απορία, γιατί σε αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος και σε έχει πάντα στους πρώτους βουλευτές. Και μου είπε τον καθημερινό αγώνα, τι έχει προσφέρει στον τόπο και τι σκοπεύει να κάνει για τον τόπο. Είδατε λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Μαρία, είδατε λοιπόν ότι όταν τα λέμε εδώ εμείς, είμαστε δημοκρατικοί. Δεν λέμε ούτε για τον Δήμαρχο μόνο, ούτε για την αντιπεριφερειάρχη, ούτε για ένα συγκεκριμένο βουλευτή. Αλλά μου έκανε εντύπωση και οφείλω να του πω δημόσια έτσι ένα ευχαριστώ για ό,τι κάνει για τον τόπο, το άξιος. Και αν υλοποιήσει και αυτά που έχει στο μυαλό του, εγώ με την εμπειρία μου τόσα χρόνια σαν επιχειρηματίας, ως τεχνοκράτης και ως σύμβουλος και όχι μόνο, μένω άφωνος. Άφωνος. Μιλάμε για ένα αξιόλογο, άρα να λοιπόν βουλευτή, άρα να λοιπόν ότι ο λαός δεν είναι όλοι κοροϊδά. Ξέρουν να στέλνουν και κάποιους ανθρώπους στη Βουλή που αξίζουν. Και αξίζουν και άλλοι. Το έχω πει. Γιατί έχω πει για την κυρία Μακρύ, της οποίας στρέφω ιδιαίτερη συμπάθεια και θα πω κάποια πράγματα άλλη φορά. Θα πω, γιατί γνωρίζω πράγματα για την προσφορά. Άρα λοιπόν είδατε ότι ο κόσμος δεν στέλνει στη Βουλή. Τώρα εγώ δεν χωρίζω δεξιά με αριστερά, αλλά κάτι περισσότερο έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι νομίζω εγώ. Πήγε και 29 όμως, μεγάλη εβδομάδα. Θέλω έτσι μέσα από την καρδιά μου να πω δύο λόγια να σας ευχηθώ. Καλό Πάσχα. Να πω, να δηλώσω ότι δεν απομένει τίποτα στο λαό μας πέρα από το να γυρίσουμε στα παλιά, πιστεύω, αυτά που έσωσαν τον τόπο μας, αυτά που μας έβγαλαν από το τέλμα πάρα πολλές φορές και δεν είναι άλλα από την οικογένεια, δεν είναι άλλο από τη θρησκεία, από την πίστη στην Παναγία, στο Θεό, στους Αγίους, από τους ανθρώπους αυτούς, όλους, παντού υπάρχουν. Είπαμε άνθρωποι που δεν αξίζουν και που σφάλουν. Από αυτούς τους ανθρώπους που είναι κοντά στη θρησκεία και προσφέρουν, τρέχουν αυτές τις ημέρες, τρέχουν να προσφέρουν. Και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε έξω από αυτό. Ό,τι μπορεί ο καθένας και το κάνετε, γιατί ξέρετε εγώ στο ίντερνετ όταν ασχολούμαι, μου αρέσει να βλέπω αυτά. Οι προσφορές, βλέπω τα πάντα. Ακόμα και το παραμικρό δωράκι όπως το ανεβάζουν οι άνθρωποι, οι αξιόλογοι άνθρωποι του Ορφανοτροφείου Βόλου, που και αυτήν την εβδομάδα θα βοηθήσουμε, αυτόν τον μήνα, πάλι το Ορφανοτροφείο Βόλου και όχι μόνο και την Κεβωτό και όποιος άλλος μας ζητήσει τη βοήθεια, γιατί εμείς εδώ δεν είμαστε να χλεβάζουμε, ούτε να κρίνουμε, ούτε να έχουμε, όπως είπε ο Μουλασιώτης, ψευδάδελφους. Είναι χρονιάρες μέρες, είναι μεγάλη εβδομάδα, κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και θα πούμε για αυτούς που δεν πιστεύουν τι ήταν η παρουσία του Χριστού στη γη. Πώς μπορεί να εξηγηθεί από ένα άλλον άνθρωπο. Πώς μπορεί να δώσει κάποια πράγματα για αυτούς που χλεβάζουν αυτές τις Άγιες Μέρες. Την Ανάσταση, τη Σταύρωση. Όποιος έφυγε μακριά από την οικογένεια, το πιστεύω για τη χώρα του και τη θρησκεία, τελείωσε. Είτε σαν φυσικό πρόσωπο,
είτε σαν οικογένεια, είτε σαν χώρα. Θέλουν να μας γυαλίσουν. Τι θα κάνετε, θα συνυπογράφετε? Άειλα. Ή θα δώσετε μάχες για να κρατηθούμε σαν χώρα, σαν κοινωνία, για τα παιδιά μας. Αλλά να μην πάρουμε άλλο χρόνο από την εκπομπή μας, παρακαλώ το κοντρόλ να κλείσουμε την κλήρωση. Έχουμε 84 νούμερα. Είδατε λοιπόν ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα. Παρακαλώ το κοντρόλ. Ακόμη ένα, εντάξει, 85, εντάξει, 85. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σε λίγο λοιπόν, για να δούμε λοιπόν την κλήρωση. Να δούμε τη Μαρία να βάλει τα νούμερα από το 1 έως και το 85. Να δούμε τον πρώτο ή την πρώτη τυχερή της εκπομπής μας. Πουνιάρες μέρες είναι, νομίζω αυτά τα χρήματα θα βοηθήσουν πάρα πολύ να κάνετε ένα καλό Πάσχα. Το 83. Ακόμη ένα νούμερο, Μαρία, λοιπόν. Το 83 είναι ή ο πρώτος νικητής ή η πρώτη νικήτρια. Και το νούμερο 17. Για να δούμε λοιπόν τους τυχερούς. Αυτό θα κάνετε, κυρίες και κύριοι, κοντά στη θρησκεία, κοντά στην οικογένεια, κοντά στην πατρίδα, σωστές επιλογές δημάρχων, βουλευτών, αντιπεριφερειάρχη, περιφερειάρχη, οποιοδήποτε άλλο που εκλέγεται με την ψήφο μας, γιατί τα λάθη τα πληρώνουμε. Τα λάθη τα πληρώνουμε, ξέρετε. Και δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να το αλλάζουμε. Αριστερά, δεξιά, δεξιά, αριστερά, αριστερά, ξανά δεξιά, μία από εδώ και μία από εκεί. Μας δουλεύουν. Είπαμε, Μαρία, το 17. Α, το έχεις εδώ. Το 83. Τα έχεις εδώ. 6, 9, 7, 3, Δήμητρα. Και το 17 είναι ο κύριος Σωτήρης. 6, 9, 7, 8, 70. Α, μην πούμε και τα νούμερα. Λοιπόν, η τυχερή μας, για να δούμε, είναι μία γυναίκα, η Δήμητρα, και ο κύριος Σωτήρης. Για καλό Πάσχα λοιπόν. Αν θα τους έχουμε στη γραμμή να μας πούνε έτσι, θέλουμε να τους ακούσουμε, γιατί φρονώ και πιστεύω ότι αυτό που κάνει η εκπομπή μας, νομίζω δεν υπάρχει σε άλλη εκπομπή. Θέλει να έχεις μία δύναμη για να το κρατήσεις αυτό σε μία σεζόν, ενώ όσο διαρκεί η σεζόν των εκπομπών, θέλει να είναι, να τη στηρίζουν την εκπομπή επιχειρηματίες. Είναι πολλά τα χρήματα, είναι κάθε εβδομάδα, είναι δύο οι κληρώσεις, είναι η βοήθεια προς τα ιδρύματα ή βάση περιπτώσει όποιον έχει ανάγκη κάθε τέλη του μήνα, είναι τα αφιλοκερδός. Αυτά που σας δείχνουμε και κάνουμε, τα οποία φυσικά τον είναι μεγάλα δάνεια, το έχουμε πει, εάν συμπαραστέκεται ένας καθηγητής, ένας νομικός παραστάτης, εν πάση περιπτώσει κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν στην Αθήνα για αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε, αν πάτε σε μια εταιρεία να σας κάνει ένα εξοδικαστικό, άστο, πιάσει το μαλλί και κούρευτο. Είναι πολλά τα χρήματα. Γι' αυτό εμείς σας καθοδηγούμε και λέμε πάντα με τον νομικό σας παραστάτη δίπλα. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθάμε. Είμαστε εδώ να συμβουλεύουμε. Τον κύριο Σωτήρη παρακαλώ, Μαρία. Αν είναι δυνατό. Για να δούμε. Κύριε Σωτήρη, τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσείς? Είστε ο σημερινός τυχερός. Μπορείτε να έρθετε να πάρετε το φάκελο αν θέλετε και σήμερα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ανάσταση να έχουμε. Ναι. Με υγεία. Θέλω να μου πείτε έτσι με το χέρι στην καρδιά και χρονιάρες μέρες που είναι, όπως παρακολουθείτε την εκπομπή, θεωρείτε ότι κάνουμε κάτι
σωστό προσφέρουμε στον κόσμο, κύριε Σωτήρη. Εννοείται ότι κάνετε κάτι σωστό, κύριε Δήμα. Εννοείται ότι κάνετε κάτι σωστό. Σε ευχαριστώ να μου φιλήσεις και τα παιδιά. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα με υγεία και καλή Ανάσταση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είστε αυτή... καλά κι εσείς. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Αυτή είναι η χαρά, κυρίες και κύριοι. Είναι η χαρά να πάρει τα χρήματα, πάρει τα παιδάκια, να βγει αύριο στην αγορά. Εδώ θα είμαστε, θα το κάνουμε, δεν θα το σταματήσουμε αυτό. Και έχουμε και την κυρία Δήμητρα. Για να ακούσουμε λοιπόν και την κυρία Δήμητρα. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Δήμα. Πώς είστε? Είμαστε καλά, εσείς? Καλά, δόξα τω Θεώ. Είστε τυχεροί. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, τα λέτε πολύ ωραία όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είστε η σημερινή νικήτρια. Μπορείτε να έρθετε να πάρετε και σήμερα και αύριο το φάκελο, αν θέλετε. Θα έρθω τώρα να το πάρω. Με χαρά. Με χαρά σας περιμένουμε. Καλό Πάσχα σε όλη την οικογένεια. Καλό επίσης, Πάσχα. Επίσης, και καλή Ανάσταση. Και καλή Ανάσταση. Αυτή είναι η εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, αλλά περνάει εύκολα μία ώρα. Πήραμε και λίγο χρόνο από το κανάλι. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και η Παναγιά μαζί μας. Την άλλη Τετάρτη, συντονισμένοι στον Άστρα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καλό Πάσχα, κυρίες και κύριοι.